Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι τυχερός, γιατί με αυτή την άδεια δεν παίζει στα Champions League. Είναι τυχερός, γιατί εάν δημιουργούσε υψηλό επίπεδο παιχνίδια με center for και extreme άλλου επίπεδου, μπορεί να είχαμε και κηδείες, γιατί εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Τώρα, είναι φως φανάρι ότι ο Ολυμπιακός δεν πατάει καλά. Δεν πατάει καλά. Είναι φως φανάρι ότι ο Ολυμπιακός έχει τεράστια προβλήματα στον χώρο της, των center back και στον αριστερό back. Ούτε ο δεξιός οπισθοφύλακας εμπνέει τρομερή εμπιστοσύνη. Από εκεί και πέρα, η extreme του είναι απλά καλή. Δεν είναι αυτό το εντυπωσιακό που χρειάζεται στα επίπεδα και στα στάνταρ Ολυμπιακός. Ο άξονας του Ολυμπιακού είναι αυτός που του δίνει τη δύναμη, δηλαδή οι κόφτες και το δεκάρι του και ο σέντερφορ του. Πιστεύω θα γίνει ένα παιχνίδι αμφίροπο και θα πάει στο under και στο goal. Δηλαδή θα έχω χαμηλό σκορ εκεί, 0 ως ένα goal. Τώρα θα το βάλει κρασνάρι ένα 0, θα βγει 0-0, θα βγει 0-1, δεν το βλέπω έτσι. Έτσι το φαντάζομαι το παιχνίδι και βλέπω τον Ολυμπιακό να μην ανοίγεται και πολύ. Δηλαδή δεν θα ανεβάσει και πολύ ψηλά τα μπακ του έτσι ώστε να βρει καμιά φουρτούρα στην αντεπίθεση. Νομίζω ότι το μάτς θα πάει στο 0 σε ένα γκολ, παρά κινδυνεύει η πρόβλεψη, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ένα συνδυασμό να βάλεις ένα overpower 0 σε ένα γκολ Ολυμπιακό ή ξέρω εγώ άσο ΠΑΟΚ. Μηγενός ένα γκολ Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι σε διάδα βγάζει καλό νουμεράκι. Δηλαδή μια ΔΕΗ τη βγάζεις με ένα δεκάρικο. Εμένα που μου ήρθε η ΔΕΗ ας πούμε και πήρα μπόνους συνέπειας με το άσο της City και το χι της Νάπολη, πήγα και το πλήρωσα να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά παιδιά και σε καλή μεριά, φιλιά.